What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Άλλοι μας ακούτε ραδιοφωνικά και άλλοι μας ακούτε διαδικτυακά. Όπως και αν μας ακούτε, δώστε χέρι και ελάτε να πάμε να βρούμε τηλεφωνικά την βιβλιοπόλησα, την Χρυσούλα Καρολίδου. Την βρίσκουμε στο καλαμπάκι της Δράμας και μας παίρνει μαζί της για μια βόλτα στην Ονειρούπολη, αυτό το χριστουγεννιάτικο πάρκο που μας κάνει όλους παιδιά. Κυρία Καρολίδου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί στην παρέα σας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτές οι μέρες είναι πραγματικά υπέροχο να μοιράζεσαι τη μαγεία των Χριστουγέννων με ανθρώπους που αγαπούν το παιδικό βιβλίο και ό,τι συμβαίνει γύρω από αυτό. Μα δεν γινόταν να μην σας αναζητήσουμε, γιατί είστε πολύ κοντά στην Ονειρούπολη. Επίσης πολύ κοντά είναι και ο Βασίλης ο Τερζόπουλος, ο οποίος έχει στις 27 παρουσίαση στην Ονειρούπολη. Ίσως μιλήσουμε και με εκείνον για την Ονειρούπολη, αλλά τώρα αρχικά βρήκαμε εσάς. Σίγουρα έχετε μια αγκαλιά ετοιμάσει με βιβλία που αγαπάτε ή θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Σίγουρα στέκεστε ή θα σταθείτε κάπου που σας αρέσει στη βόλτα στην Ονειρούπολη. Εμείς είμαστε έτοιμοι και όλοι με ανοιχτά αυτιά και διαθέσιμοι για εκείνη τη χριστουγεννιάτικη βόλτα που μας κάνει όλους παιδιά. Πραγματικά και για μένα είναι πολύ σημαντική η χρονιά που ξεκίνησε η Ονειρούπολη. Ήταν το 2004 που γεννήθηκε και η κόρη μου. Α, τι ωραία. Οπότε το έχω συνδέσει και έτσι. Είναι πραγματικά κάτι μαγικό στην πόλη μας. Κάθε μέρα έχει διαφορετικές δωρεάν δράσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεματικά εργαστήρια. Η φετινή διοργάνωση μάλιστα είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια ειρήνη. Το μεγάλο ζητούμενο, έτσι, το μεγάλο ζητούμενο, η ειρήνη πάντα θα είναι το μεγάλο ζητούμενο και στις λίστες όλων των ανθρώπων. Η υγεία και η ειρήνη είναι μέσα στα μεγάλα μας θέλω. Πραγματικά. Και να είναι και ευχή όλων μας, όπως θα είναι και η ευχή της μικρής ειρήνης που επισκέφτεται στην Ονειρούπολη, να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη και να έχουμε όλη την ηρεμία που θα αρμόζει για τις εποχές που ζούμε. Λειτουργούν πάρα πολλά σπιτάκια με δωρεάν δράσεις, όπως είναι το Ζαχαρένιο Εργαστήρι, το σπιτάκι του Άι Βασίλη, το σπίτι των φίλων των ζώων, το σπίτι του παραμυθιού που αγαπάμε ιδιαίτερα, και εκεί γίνεται αφήγηση παραμυθιού από τη Ράνια την Ιωάννου. Έχετε στείλει και τη φωτογραφία που βγάλατε. Είναι μαγικό, δεν είναι? Είναι ξύλινα σπιτάκια, όμορφα στολισμένα, γεμάτα με βιβλία παιδικά. Είναι τόσο πραγματικά μαγικές στιγμές ζουν τα παιδιά και δημιουργούνται εμπειρίες μέσα από εκεί και αναμνήσεις, που αυτό για μένα τα Χριστούγεννα είναι αναμνήσεις. τα Χριστούγεννα είναι... Σήμερα, για παράδειγμα, θα έχει στην κεντρική σκηνή ποντιακά κάλαντα. Αύριο θα έχει επίδειξη Τάι Γκβοντό στις 4, έτσι για να σας δώσω λίγο το κλίμα και τι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται. Στις 6 αύριο θα έχει μια ωραία μουσικοχορευτική χριστουγεννιάτικη παράσταση από τον ΚΔΑΠ Μολυβοπαρέα. Στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας, ο Σύλλογος Παραπληγικών Ομού Δράμας και το Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο θα αφήσουν τις ευχές τους να φτάσουν στον ουρανό με φαναράκια. Πείτε μου λίγο, αυτό το είναι λιμνούλα εκεί, βλέπω καραβάκια και ένα περιστέρι που πετά, είναι λόγω του θεματικού, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι λόγω της φετινής, επειδή είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια ειρήνη. Ποτάμι είναι αυτό που βλέπουμε ή λίμνη? Είναι ένα μικρό, περνάνε μέσα, είναι από τα νερά αυτά, τα οποία είναι και τα νερά της Αγίας Βαρβάρας, και καλά να επισκέφτης, να επισκεφτεί και την Αγία Βαρβάρα και διάφορα κτίρια που έχουν ανακαινιστεί τώρα και έχουν γίνει υπέροχα μουσεία και χώροι εκθέσεων. Έχουμε αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στη Δράμα, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο, έκθεση χαρακτικής.
mm-hmm. που δεν συναντά συχνά στην καλερί που έχουμε στη Δράμα. Δηλαδή γίνονται πράγματα στη μικρή μας όμορφη πόλη. Άρα λοιπόν τα Χριστούγεννα εντάσσουν μέσα στις γιορτές τους και την τέχνη, γιατί χωρίς τέχνη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η τέχνη είναι μια δυνατή φωνή από μόνη της, χωρίς λόγια μερικές φορές, παρά μόνο με μουσικές ή με ζωγραφική, έτσι δεν είναι, ναι, κυρία Καρολίδου? Όντως ισχύει και συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και τώρα που ζητήσατε να σας παρουσιάσω κάποια παιδικά βιβλία αγαπημένα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί άλλα τα επιλέγω με βάση το συναίσθημα, άλλα με βάση την εικονογράφηση, μια που είπατε για εικόνες. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις μέσα από ένα χώρο βιβλιοπωλείο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα. Έκανα μια προσπάθεια όμως. Ξέρω πόσο δυσκολεύεστε. Το παθαίνω κι εγώ όταν πάω στην, πέρα από τα βιβλία που μου έρχονται με τα καινούρια, υπάρχουν πολλά βιβλία και στην προσωπική μου βιβλιοθήκη που θέλω να τα μοιραστώ με τους ακροατές, και κάποιες φορές διαλέγω αυτά που έχουν ωραίες εικόνες και ωραίες λέξεις, κάποιες άλλες φορές δυσκολεύομαι ποιο να πάρω, ποιο να αφήσω. Ξέρω ότι περάσατε, αλλά πρέπει να μοιραστείτε κάποια από αυτά, δεν γίνεται να έχετε πολλά, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Παρ' όλα αυτά υπόσχομαι και δεσμεύομαι με κάθε αφορμή να κάνουμε μία συνάντηση για παραμύθια, για ιστορίες ή για βιβλία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επέλεξα το πιο υπέροχο δώρο του κόσμου, ακριβώς για το λόγο της εικονογράφησης κυρίως. Έχει και ωραίο θέμα, έχει να κάνει με τη φιλία, αλλά το συγκεκριμένο έχει τόσο τρυφερή εικονογράφηση που θεωρώ ότι είναι κατάλληλο για παιδάκια 4 ετών και πάνω. Είναι από τις εκδόσεις Τσιαμπίρης Πυραμίδα, και έχει να κάνει με το ότι τελικά ένα όμορφο λαγουδάκι επέλεξε τη φιλία για δώρο από τον Άι Βασίλη. Έκανα το spoiler, ελπίζω να μην μας ακούνε παιδιά, γιατί είναι στο σχολείο τώρα, γι' αυτό το είπα. Ναι. Απ' την άλλη, μπορείτε να διαβάσετε στο πιστόφυλλο τι λέει, οπότε είστε μέσα στο πλαίσιο του τι μπορούμε να διαβάσουμε ή τι να πούμε. Λοιπόν, το πρωί των Χριστουγέννων, ένα φανταχτερό κουτί με κόκκινο περιτύλιγμα βρισκόταν κάτω από το δέντρο. Κι όμως δεν ήταν για την Άννα, ούτε για τον αρκούδο της. Αμέσως οι δύο φίλοι άρχισαν να ψάχνουν τον παραλήπτη, χωρίς να ξέρουν ότι κρατούσαν στα χέρια τους το πιο υπέροχο δώρο του κόσμου. Μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη ιστορία για το μεγάλο δώρο της φιλίας. Τελικά ναι, να που όλα όσα αξίζουν στη ζωή μας δεν θέλουν λεφτά, κόπο θέλουν, και είναι τόσο πολύτιμα. Πραγματικά. Εγώ επέλεξα και άλλο βιβλίο πάλι για τη φιλία, γιατί πραγματικά στη ζωή μου ήμουν πολύ τυχερή και είχα υπέροχους φίλους, τους οποίους έχω διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, και θεωρώ ότι η αξία της φιλίας είναι ανεκτίμητη. Βέβαια. Έτσι ακριβώς και το επόμενο, που ενώ έχουν γραφτεί πολλά για το επόμενο και έχουν υποθεί πολλά, εγώ πάλι θα σταθώ σε μια εικόνα που έχει να κάνει με τη φιλία σε αυτό το βιβλίο. Είναι το παιδί το Χριστουγέννων στο παιχνιδοπολείο των αδερφών Βασίλη, από τη μικρή Σελήνη, και θα σταθώ σε ένα υπέροχο δισέλιδο μέσα που λέει ότι εκεί που νομίζεις πως κάθε ελπίδα έχει σβήσει, ένας φίλος μπορεί να σου φωτίσει το σκοτάδι. Όντως. Πόσο υπέροχο μήνυμα. Όντως. Για μικρούς και μεγάλους. Και αυτό μου αρέσει στα παιδικά βιβλία, ξέρετε, ότι ο καθένας μας, ανάλογα με την ηλικία που είναι και ανάλογα με τις εμπειρίες και τον τρόπο που έχει ζήσει, κάθε φορά παίρνει κάτι διαφορετικό από ένα παιδικό βιβλίο. Που εδώ αποφεύγω να χρησιμοποιήσω τον όρο, γιατί έχουμε κάνει και δράσεις με βιβλία που εννοείται ότι απευθύνονται σε μικρά παιδιά, αλλά έχουμε κάνει δράση με ενήλικες, με γονείς, κάθε φορά, και είχαμε πάρει ένα παιδικό βιβλίο εντός εισαγωγικών και το αναλύσαμε και μιλήσαμε πάνω σε αυτό, και τελικά βλέπουμε ότι κερδίζει πάρα πολλά πράγματα. Κερδίζουν πολλά πράγματα ακόμα και οι ενήλικες όταν διαβάσουν και φιλομετρήσουν ένα ωραίο
παραμύθι. Ίσα-ίσα είναι ευρηματικά τα παραμύθια. Ακριβώς. Γιατί σε λίγες λέξεις δίνουν με μοναδικό τρόπο πράγματα που θες να τα θυμηθείς, θες να τα ξέρεις και θες να τα πεις και με το παιδί σου ή με ένα φίλο. Να τα μοιραστείς. Να τα μοιραστείς, και για το μοίρασμα είναι το επόμενο βιβλίο, το Φαρδί Πουλόβερ. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και ο κύριος Αρκούδος βρίσκει στη Σοφίτα ένα πουλόβερ της γιαγιάς του. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα, σκέφτεται. Το πουλόβερ όμως του είναι πολύ φαρδί και έτσι το κόβει στα μέτρα του και τα κομμάτια που περισσεύουν τα χαρίζει στη γειτόνισά του. Αυτή με τη σειρά της φτιάχνει γκέτες και χαρίζει τα περισσέματα στη φίλη της που φτιάχνει κουβερτούλες για τα μικρά της. Το μαλλί αλλάζει χέρια και ζεσταίνει το σώμα και την ψυχή όσων το μοιράζονται. Είναι και αυτό για παιδιά που το σαράζονται. Τι ωραίο αυτό με το μοίρασμα. Ναι, πραγματικά. Και είναι από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Έχετε και άλλο? Άλλο ένα. Με προκαλείτε, περιμένω, ανυπόμονα. Το οποίο το ξέρετε, αλλά θέλω να το αναφέρω. Γιατί είναι το πρώτο βιβλίο που κάναμε παρουσίαση το 11 που άνοιξε το βιβλιοπωλείο. Είναι η μικρή μπότα του Άι Βασίλη. Α, τι ωραία, της Δήμητρας. Της Πυργελ, ναι. Και είμαι συναισθηματικά δεμένη με αυτό το βιβλίο. Μακάρι να μας ακούει η Δήμητρα η Πυργελή, που είναι ακροάτριά μας στην Ξάνθη. Νομίζω ότι είναι. Αυτές έχει επισκέψει σε σχολεία πολλά και δεν ξέρω αν μας ακούει. Είναι αγαπημένη των συγγραφέων, των αναγνωστών, των παιδιών αλλά και των μεγάλων, και χαίρομαι που βρίσκει χρόνο και να γράφει βιβλία αλλά και να μοιράζεται άλλα βιβλία άλλων συγγραφέων. Για πείτε μας λοιπόν εσείς τι εντοπίσατε στην Πότα. Στην Πότα είναι ένα βιβλίο που εγώ τώρα το κατατάσσω στα κλασικά χριστουγεννιάτικα πλέον. Υπάρχει πάντα εδώ σε πολύ καλή θέση τα ράφια του βιβλιοπωλείου μας και στην καρδιά μας πάντα. Έχει υπέροχη εικονογράφηση. Αυτή την εικονογράφηση με τα έντονα χρώματα που αρέσει πολύ στα παιδιά. Και είναι ένα βιβλίο που και αυτό έχει να κάνει με την Άγα. Είναι η Ελευθερία η πρωταγωνίστρια, που επίσης είναι η κόρη μου. Πείτε μου, δεν θα... Πώς να μην το έχω μέσα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους. Λοιπόν, θα ήθελα και άλλα πολλά να σας παρουσιάσω, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Επειδή όμως θα κυκλοφορήσουν και πολλά άλλα, περιμένουμε τώρα μετά τις γιορτές. Οπότε θα ανανεώσουμε ίσως αυτό προς καλέστερα. Εγώ με χαρά θα σας περιμένω για να μοιραστείτε με τους ακροατές παραμύθια ή βιβλία, θα έλεγα, που αξίζει τον κόπο να σταθείς για αυτό το κάτι. Δηλαδή μας φέρατε σήμερα παραμύθια που σε αυτά εντοπίζετε και τη φιλία και το μοίρασμα και την αγάπη και την μυρωδιά των Χριστουγέννων. Νομίζω ότι μία δέσμευση υπάρχει για σας, να μας στείλετε φωτογραφίες από το κάθε παραμύθι που μας είπατε. Φυσικά, και θα σας στείλω φυσικά με μεγάλη μου χαρά. Έχουμε δύο λεπτάκια για να πούμε. Εννοείται ότι έχουμε. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη δράση Μανταρίνη. Βλέπετε, είναι πολλά που γίνονται γύρω από το βιβλίο, οπότε για τη δράση Μανταρίνη που πραγματικά... Και το Μανταρίνη είναι κάτι με το οποίο ασχολούμασταν λίγο πριν, που χαίρομαι που έρχεται να συμπληρώσει αυτά που λέγαμε, ένα Μανταρίνη. Για πείτε μας για αυτό το Μανταρίνη. Λοιπόν, είναι μια δράση που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Ελλάδα και Κύπρο. Πραγματοποιείται από το Δύση ΣΑΣ και την ομάδα του Είμαστε το Βιβλιοπωλείο Σου, που αποτελείται από 150 βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η συγκεκριμένη δράση φιλαναγνωσίας είσαι για να πάρουν όλα τα παιδιά το δικό τους βιβλίο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, πάει ο αναγνώστης στο βιβλιοπωλείο, επιλέγει ένα βιβλίο και θα φύγει για έναν άγνωστο παραλήπτη σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Έχουμε παράδειγμα βιβλιοπωλείες στην Αμοργό, στην Κύπρο. Στην Πάτμο, μήπως έχετε στην Πάτμο την αγαπημένη μου, τη Δέσποινα. Είδατε όμως, ο κόσμος του βιβλίου είναι όλος...
η Δέσποινα είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Θα ήθελα να μας ακούει τώρα. Ίσως συνδεθούμε μαζί της, να μας κάνει μια βόλτα στην Πάτμο με βιβλία και αυτή. Μόλις έστειλε μήνυμα η Δήμητρα η Πυργελή, μας ακούει και σας ακούω, μου γράφει και η καρδιά μου χτύπησε ρυθμικά όπως χτυπά το τύμπανο του μικρός τυμπανιστής. Είδατε τι μεγάλη παρέα είμαστε τελικά, από την Ξάνθη στη Δράμα, από τη Δράμα μιλήσαμε για την Δέσποινα που είναι στην Πάτμο. Είναι μοναδική η παρέα που μπορεί να κάνει μια εκπομπή ραδιοφωνική αλλά και ένα βιβλίο επίσης. Και ήθελα να, έτσι καθώς μιλήσατε για το Μανταρίνι, πείτε μας λίγο, ξαναπείτε μας, γιατί έχουμε μιλήσει για το «Είμαστε το βιβλιοπωλείο σου», αλλά για πείτε μας λίγο 2-3 πράγματα γι' αυτό, να υπενθύμισε έτσι κι αλλιώς. Λέμε ότι σε κάθε πόλη στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ζεστασιά που βγαίνει σε αυτά τα βιβλιοπωλεία, γιατί να φανταστείτε και εγώ όταν πάω διακοπές επισκέπτομαι βιβλιοπωλεία έτσι σαν αναγνώστρια και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση, την οποία δεν μπορώ να πω χωρίς το επειδή άνοιξα και το δικό μου, θέλω να επισκέπτομαι και εγώ άλλα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, το «Είμαστε το βιβλιοπωλείο» σου ξεκίνησε το Μάρτι, όταν είχαμε ξεκινήσει, γιατί τον Απρίλιο ξέρετε είναι Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου και είχαμε όλοι εκδηλώσει και όλα αυτά, και ξαφνικά προκύπτει ο COVID. Και έχουμε μείνει όλοι, δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα αντιδράσουμε, πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό. Είχαμε ετοιμάσει παρουσιάσεις βιβλίων, ήταν όλα στον αέρα, δεν ξέραμε τι διάρκεια θα είχε, και επικοινωνούμε άνθρωποι του βιβλίου, ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων που είχαμε ούτως ή άλλως μια φιλική σχέση και λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να είμαστε, να είναι η παρουσία μας αισθητή ακόμα και τώρα, να βοηθήσουμε το βιβλίο να ταξιδεύει ακόμα και τώρα. Πώς θα γίνει αυτό? Μαζευόμαστε, ειδοποιούμε και άλλους συναδέλφους, έρχονται και άλλοι στην ομάδα, φτάσαμε γύρω στους 150 εντωμεταξύ αυτή τη διετία, και μέσα σε αυτά τα χρόνια κάναμε παρουσιάσεις βιβλίων διαδικτυακά, προσκαλέσαμε ανθρώπους και μιλήσανε για το παιδικό βιβλίο, έγινε μια παρουσίαση στην Αμοργό που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα παρόμοια, γιατί καταλαβαίνετε λόγω απόσταση ήταν πολύ δύσκολο. Τελικά βρεθήκαν στον δρόμο άνθρωποι που μας βοηθήσανε να πραγματοποιηθούν τέτοιες δράσεις, και είμαστε τώρα μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για τη φιλαναγνωσία με όποιο τρόπο μπορεί από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Θυμήστε μου αν συνεχίζουν οι διαδικτυακές συναντήσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι, γιατί έχουν ανοίξει έτσι και λιώσεις παρουσιάσεις. Και επίσης πείτε μου... Πείτε μου γιατί πώς... το διαζώσεις, εντάξει, είναι ναι, σίγουρο. Δεν συγκρίνεται, ναι. Πείτε μου λίγο, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές πώς σας βρίσκει αυτή την ομάδα, το «Είμαστε το βιβλιοπωλείο σου» στο διαδίκτυο, χτυπάει «Είμαστε στο βιβλιοπωλείο». Ναι, «Είμαστε το βιβλιοπωλείο σου», ναι, στο Facebook, και στο Instagram, υπάρχει ενεργή σελίδα, και μπορεί εκεί να ενημερώνεται για τη δράση μας. Η τελευταία δράση είναι το Μανταρίνι, όπως είπαμε, η οποία τώρα είναι ενεργή και μπορούν να συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα. Τι μυρωδιά έχουν για σας τα Χριστούγεννα, κυρία Καρολίδου? Μανταρινιού. Μανταρινιού, χαίρομαι. Και κανέλας, μήπως. Μανταρινιού, κανέλας, ναι, εννοείται. Και ζεστή σοκολάτα. Και κάντε μας και μια ευχή που θα θέλατε να υλοποιηθεί. Μια ευχή για τα παιδιά, να είναι ήρεμα, γιατί δεν ήταν τον τελευταίο καιρό η αλήθεια, και να ταξιδεύουν μέσα από τις σελίδες των παραμυθιών. Νομίζω ότι είναι όλες ευχή να πραγματοποιηθούν και να γίνουν πραγματικότητα, και αν γίνουν για τα παιδιά σίγουρα θα γίνουν και για τους γονείς αυτό που ευχηθήκατε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είμαστε εδώ για να μοιραστούμε όποτε θέλετε κάτι που αξίζει να υποθεί αλλά και να ακουστεί. Και επίσης, πείτε μου λίγο, πώς είναι να έχει κάποιος βιβλιοπωλείο σε ένα μικρό χωριό, μικρή πόλη, δεν ξέρω πώς είναι το Καλαμπάκι. Μαγικό. Είναι μαγικό γιατί σε αυτά τα χρόνια βλέπεις παιδιά που ήταν μικρούλια και έχουν και σου λένε αυτό το είχαμε διαβάσει. Την Πότα παράδειγμα που ήταν η πρώτη παρουσία μας, η πρώτη παρουσίαση βιβλίου που είχαμε κάνει. Έρχονται τώρα τα παιδιά, α, το θυμάμαι που είχε έρθει η κυρία Δίβητα. Ναι, έτσι είναι, γιατί τα βιβλία δεν τελειώνουν, δεν παλιώνουν και αποκτούν μια σταθερή αξία καθώς κυλάει ο χρόνος, κυρία Καρολίδου, και χαίρομαι που μας το υπενθυμίζετε. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας και εισάλα με υγεία θα πω. Ακριβώς έτσι, να είμαστε γεροί. Έτσι, θα σας περιμένω και με μια άλλη... ωραία πράγματα. Έτσι ακριβώς, με μια άλλη αφορμή. Και μακάρι η βόλτα που μας κάνατε στην Ονειρούπολη να γίνει για κάποιους και πραγματικά και όχι μόνο νοερά όπως συνέβη τώρα. Να είστε καλά.